Μετά από αρκετά χρόνια έπεσε άσφαλτος σε κεντρική οδική αρτηρία στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πλατεία Κορνάρου, στην οδό Αγίου Μινά και σε τμήμα της οδού Κυρίλου Λουκάρεως. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για αναβάθμιση του αστικού οδικού δικτύου, ολοκληρώσαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε την παρέμβαση από την πλατεία Κορνάρου μέχρι την Καλοκαιρινού, αναφορικά με την Αγίου Μινά και την Κυρίλου Λουκάρεως. Είναι ένας δρόμος εξαιρετικά σημαντικός για την κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο. Εικόνες που δεν έμειναν ασχολίαστες από δημότες, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη αντίστοιχων παρεμβάσεων και σε άλλες γειτονιές του Ηρακλείου. Ο Δήμος πολύ καλά κάνει. Έτσι κι αλλιώς οι λακκούβες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά δεν θα βλέπω μόνο το κέντρο της πόλης, να πάει και στα προάστια. Πρέπει να πάει να δει και στη Γερονιμάκη, που είναι καινούριος ο δρόμος. Πρέπει να κατέβει από κάτω στην Παραθωνομάχο να δει το δρόμο να κατέβει κάτω. Όταν γίνονται έργα σε δρόμους είναι καλό. Το θέμα είναι ότι η λεπτομέρεια που ήταν το πρόβλημα για εμάς που κυκλοφορούμε συνέχεια στον δρόμο, που είναι στη διασταύρωση στο φανάρι 1821 και περνάς απέναντι, εκεί έχει κάτι παπουράκια που τα λέμε, τα λεγόμενα, τα οποία μέχρι εκεί δεν το φτιάξανε αυτά, ακόμα υπάρχουν. Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, πρώτη φορά τους είδα να λειτουργήσουν και να δουλεύουν με τη λογική. Δηλαδή, κλείσανε Σάββατο που δεν έχει κίνηση και Κυριακή απόγευμα είχαν τελειώσει. Ξέρουμε τι γίνεται. Ένα δρόμο, μια λακκούβα θέλουν να την κλείσουν και έρχονται και βάζουν πρώτα το σήμα, το δίχτυ γύρω-γύρω, ένα μήνα και μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, αν θα σπάσουμε 2-3 αυτοκίνητα, 4, θα φτιάξουν το πρόβλημα. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον λειτουργήσανε πάρα πολύ σωστά. Μπράβο τους. Αν πάτε στο Νέο Κόσμο εκεί, στα Δυτικά από κάτω, είναι όλοι οι δρόμοι, είναι λακκούβες τουλάχιστον 30-40 πόντους. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου τόσο στο αστικό Ηράκλειο όσο και στην ενδοχώρα του. Όπως τόνισε, θα ασφαλτοστρωθούν περισσότερα από 150 χιλιόμετρα με τις σχετικές εργασίες να ξεκινούν όπως εκτιμάται το φθινόπωρο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Με τις δημοπρασίες που είναι ήδη σε εξέλιξη, θα έχουμε 15 νέους συνεργάτες από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, ώστε να δούμε τα επόμενα 2-3-4 χρόνια μία παρέμβαση που θα ξεπεράσει τα 150 χιλιόμετρα αστικής οδοποίησης. Στόχος του Δήμου Ηρακλείου είναι η αποκατάσταση και βελτίωση του στρώματος τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά, με τον Γιάννη Αναστασάκη να αναφέρεται σε σχετικές εργολαβίες όπως και σε αυτές που αφορούν την αγροτική οδοποίηση. Αναθέσαμε 15 διαφορετικές δημοπρασίες. Οι 9 αφορούν σε ασφαλτοστρώσεις, χωρισμένες στα 6 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, στο κέντρο, δυτικά, ανατολικά, νότια, στην Αλικαρνασσό και στις Βασιλιές, καθώς και στους πρώην Δήμους τεμένους Παλιανής και Γοργολαΐνη, και 6 αντίστοιχες τσιμεντοστρώσεις στο τέμενο, στην Παλιανή, στη Γοργολαΐνη, στην τρίτη και στην τέταρτη κοινότητα, αλλά και στις Βασιλιές, ώστε να αντιμετωπίσουμε και το αγροτικό οδικό δίκτυο και το αστικό οδικό δίκτυο.